Έχει δηλαδή πολύ δρόμο μπροστά, πιστέψτε μας, έχει πάρα πολύ δρόμο μπροστά, δεν είναι απλά τα πράγματα. Από εγώ σας μιλάω τώρα καθαρά υπηρεσιακά, πιστέψτε με, δεν έχω κανένα άλλο λόγο και αυτή η παρουσία μου το τονίζω, θέλω να το πω αυτό. Αλλά είναι όντως έτσι τελικά. Υπάρχει μεγάλος δρόμος, είμαστε πολύ πίσω από το επίπεδο αντιδήματος προηγούμενα, αλλά θα πολύ πίσω. Γι' αυτό γίνεται η μερίδα την Κυριακή, να πλουτίσουμε τις γνώσεις μας. Να δούμε τι γίνεται και πού πάμε. Δεν ξέρουμε, το μαθαίνουμε. Ό,τι μάθουμε είναι καλύτερο. Πολιτικά ξέρουμε πού πάμε. Πολιτικά ξέρουμε πού πάμε. Ξέρουμε πώς γίνεται. Τεχνογνωσία θέλουμε και πώς γίνεται. Ξέρουμε τι ζητάμε. Δεν ζητάει κανένα δημότη. Πού θα βρούμε καλύτερου όρου. Από την δημοτική αρχή, κανένα δημότη δεν ζητάει να πάει να κάνει τον τεχνικό ή να εγκαταστήσει συστήματα. Αυτό που θέλει είναι το σοβαρό πολιτικό σχεδιασμό. Σοβαρό πολιτικό σχεδιασμό, να είστε βέβαιοι ότι υπάρχει. Αυτό που ζητάμε την Κυριακή είναι ξεκάθαρο. Εμείς θέλουμε να πάμε σε συγκεκριμένους δρόμους και θα πάμε σε συγκεκριμένους δρόμους. Υπάρχουν όμως αναπάντητα ερωτήματα και είναι σοβαρά. Πέστε και, για τον πολιτικό που λέτε. Εδώ είμαστε, Γιάννη. Λοιπόν, θα ήθελα λίγο να επανέλθω στο ερώτημα της Πόπης για τα ποσοστά της ανακύκλωσης στο πρώτο πεντάμινο και αν μπορεί να υπάρξει κάποιο, ή τουλάχιστον να μας διαβεβαιώσετε ότι μας θα κοινοποιήσετε αναδημοτική ενότητα, όπως υπήρχαν αναμήνα μέχρι πρότινος. Αν στο μεσοδιάστημα της εφαρμογής αυτού του συστήματος που υπάρχει, σκοπεύετε εσείς να προβείτε σε κάποιες άλλες κινήσεις σχετικά, ας πούμε, με νέους κάδους ανακύκλωσης και συνεργασία με αυτά τα συστήματα, και αν υπάρχει αυτό η υποσκέψη, πόσο εκτιμάτε ή υπολογίζετε στο περίπου και πόσο θα είναι και ο πολιτικός σας στόχος ότι θα είναι η ελάφρυνση των δημοτών και τι θα γίνει με το μεγάλο όγκο των ξενοδοχειακών μονάδων. Και πώς σκοπεύετε εσείς να παρέμβετε εκεί, ούτως ώστε να υπάρχει, όπως είπατε και εσείς, ένα δίκαιο σύστημα. Λοιπόν, όσον αφορά να ξεκινήσω τώρα, σχετικά με στο μεσοδιάστημα από την υλοποίηση αυτών που έχουμε σχεδιάσει μέχρι να υλοποιηθεί. Λοιπόν, ήδη έχουμε έρθει σε επικοινωνία με τα τεχνικά συστήματα από μέσα του Φλεβάρι, ήδη έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα για να μπορέσουμε η μετάβαση να γίνει ομαλά από τη μηδενική βάση που λέμε στην υλοποίηση ενός μεγάλου σχέδιου σε βάθος χρόνου, γιατί αυτά που συζητάμε τώρα, κύριε Παστανικολάκη, είναι δεδομένο ότι δεν γίνονται αύριο το πρωί. Όπως αντιλαμβάνεστε, θα γίνει σε ένα βάθος χρόνου τουλάχιστον διετίας. Από εκεί και πέρα, ήδη έχουμε ζητήσει συγκεκριμένα πράγματα, ήδη μέσα στον επόμενο μήνα, από ό,τι μας είπανε, γιατί είχαν πρόβλημα στους κάδους να μας στείλουν, είναι λογικό και δεδομένο ότι θα δημιουργήσουμε δηλαδή καινούργιες εστίες ανάληψης των απορριμμάτων. Όσον αφορά το δεύτερο ερώτημα, μάλλον το πρώτο ερώτημα σχετικά με τους πίνακες, σας είπα και πριν ότι θα σας προσκομίσουμε, είναι στην υπηρεσία, αντώνει να τους αποστείλουμε τους πίνακες να δούμε και στατιστικά για να δείτε στατιστικά και πώς πάνε. Τρίτο, όσον αφορά τις μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, εκεί θα υπάρχει μια συνολικότερη πανέμβαση, γιατί όπως αντιλαμβάνεστε είναι τελείως διαφορετικό το σύνολο, ο όγκος και η ποιότητα των απορριμμάτων όσον αφορά ένα νοικοκυριό ή ένα τετράγωνο με μια μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Εκεί θα γίνουν παρεμβάσεις και εκεί είναι που ζητάμε την σύμπραξη των ιδιωτών για να μπορέσουμε με βάση τους κανόνες τους δικούς μας να ελαχιστοποιήσουμε και τα κόστη και να έχουμε πιο επιθυμητό αποτέλεσμα. Να συμπληρώσω κάτι σε αυτό που είπε πριν. Εδώ πρέπει να πούμε ότι για τα ξενοδοχεία, επειδή είναι διαφορετικής ποιότητας απορρίμματα, εκεί ο Δήμος ούτως ή άλλως κατασκευάζει σταθμό μεταφόρτωσης στερεών αποπλήτων. Αυτό λοιπόν αυτόματα θα μειώσει, ενώ δηλαδή τα απορριμματοφόρα, μιλάω τώρα για τα απορριμματοφόρα της πόλης, θεωρώντας ότι και η πόλη έχει το μεγαλύτερο κομμάτι έτσι στην αποκομιδή. Χωρίς να θέλω να πω για τα υπόλοιπα, γιατί οι άλλοι είναι πολύ πιο κοντά στο χιτά. Λοιπόν, με τη δημιουργία του σταθμού μεταφόρτωσης, λοιπόν, πιστεύουμε και από ό,τι μας δείχνουν και οι μετρήσεις μας, ενώ τώρα θεωρητικά θα σας πω ένα απορριμματοφόρο κάνει μόνο μια διαδρομή την ημέρα, δηλαδή γεμίζει και πηγαίνει στο σημείο αναπόθεσης στο χιτά, εμείς αυτό θα το διπλασιάσουμε με τη δημιουργία του σταθμού μεταφόρτωσης. Δηλαδή, αυτόματα λοιπόν θα μειώσουμε το κόστος κατά το ίμιση όσον αφορά τουλάχιστον τα καύσιμα και όσον αφορά την λειτουργία των αυτοκινήτων. Διότι υπάρχει μια άλλη μετεξέλιξη από το να πηγαίνουν τα αυτοκίνητα κατευθείαν στον χώρο των πηγητά.
Άρα λοιπόν αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ την αποκομιδή των ξενοδοχείων, γιατί προκειτώ να σας πω βέβαια ότι τώρα φροντίζουμε και είναι ικανοποιημένοι, τουλάχιστον αυτές τις πληροφορίες έχουμε, ότι πηγαίνουμε καθημερινά, περνάμε από όλα τα ξενοδοχεία. Είναι ελάχιστες οι φορές δηλαδή που δεν καταφέρνουμε, επειδή μεσολαβούν και αργίες επίσημες και κυριακές, που δεν μπορούμε να καλύψουμε όλο το δίκτυο. Από εκεί και πέρα, το λέω αυτό διότι έχει να κάνει κυρίως με τα ξενοδοχεία, δηλαδή ο μεγάλος όγκος δεν είναι το θέμα της ανακύκλωσης. Ανακυκλώνουν και αυτοί και ανακυκλώνουν και σωστά το χαρτί, δηλαδή το μαζεύουμε και με δικά τους μέσα πολλές φορές πηγαίνουν και το αφήνουν στην fashion σήμερα. Άρα το πρόβλημα τους όμως το μεγάλο και τα, ας το πούμε και η γκρίνια που έχουν τα ξενοδοχεία είναι όσον αφορά τα στερεά απόβλητα, δηλαδή αυτά τα οποία πηγαίνουν προς τον χιτά και όχι τόσο με το θέμα της ανακύκλωσης. Να ρωτήσω τα ποσοστά συμμετοχής στην σύμπραξη την τριμερή την οποία είπατε, ιδιώτες, δήμος, εθνικά συστήματα. Αυτό για να μην θα το δούμε τώρα. Είναι και πολιτικό θέμα. Άμα βάλετε 60% ιδιώτες, είναι πολιτική κατεύθυνση. Και γιατί να βάλετε ιδιώτες και όχι επιχειρήσεις κοινωνικής οικονομίας, Φερρυπίν. Μπορεί να γίνει κοινοφελής επιχείρηση. Το πιθανότερο. Άρα πολιτικά δεν το έχετε ξεκαθαρίσει. Κοινοφελής επιχείρηση θα γίνει. Αυτά θα ξεκαθαρίσουν όλη την Κυριακή ως διαμαγείας. Κοινοφελής επιχείρηση. Κοινοφελής. Για τον ενιαίο φορέα απορριμμάτων. Πώς κοινοφελής θα γίνει, γιατί μιλάμε. Την τριμερή σύμπραξη που είπε ο κύριος Κυλιμάδος πριν, ζητάω μια διευκρίνηση. Μπορεί να χρόνια τον είπε και ο κύριος Γερασκής για παράδειγμα με την. Μα αυτό δεν πρέπει να ξεκαθαριστεί. Αλλά για να κατανοήσουμε γιατί μιλάμε, πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε. Μιλάμε για μετεξέλιξη του ενιαίου φορέα σε οργανισμό με σύμπραξη και ιδιωτών ή μιλάμε για συνεργασία με τον ιδιώτη που σημαίνει είτε νοικοκυριό είτε επιχείρηση για τη διαλογή στην πηγή. Την Κυριακή που θα είστε εκεί και θα ανακοινώσει ο κύριος Δήμαρχος το συγκεκριμένο μοντέλο το οποίο θα γίνει. Έτσι. Και κάτι ακόμα συμπληρωματικά, πρέπει η ευγένειά σας, θα ρωτήσω. Υπάρχουν πάρα πολλά απορριμματοφόρα τα οποία είναι παλιά και θα χρειαστούν ανανέωση, όπως και τα λεωφορεία μας. Και θα πιθανόν να χρειαστείτε και προσωπικό. Πάνω σε αυτό που λέτε στην ανακύκλωση, πριν 20 χρόνια εγώ το συνάντησα στην Ευρώπη, είχαν 3 σκάβους και εμείς πέρασαν τόσα χρόνια για να το βρούμε. Και πριν 2 χρόνια που ήμουν στη Στοκχόλμη, τα απορρίμματα τα χρησιμοποιούσαν και θερμαίνανε τα κτίρια τους. Τόσο πολύ προχωρημένοι. Εμείς δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί. Θα κάνουμε κάποια προσπάθεια όμως κάποτε να φτάσουμε. Δηλαδή δεν μπορούμε άμεσα να φτάσουμε. Αυτό εννοώ. Θέλουμε όμως, συγγνώμη για την έκφραση, θέλουμε όμως με κάποια προσπάθεια να φτάσουμε άμεσα. Μπορείτε να μου απαντήσετε, σας παρακαλώ, σε αυτές τις δύο ερωτήσεις. Αυτός είναι ο στόχος μας. Αλλά δεν γίνονται όλα αμέσως. Προς το παρόν, για τα απορριμματοφόρα. Προσωπικό, κάθε απορριμματοφόρα είναι σωστά. Θα αλλάξουν. Και αν γίνουν οι σταθμοί μεταφόρτωσης, το προσωπικό που έχουμε τώρα θα υπαρκεί. Ναι. Διότι δεν θα μπορείς να. Πρέπει να μειώσεις και τα έξοδα. Και θα συνεχίσεις με τα ίδια έξοδα. Ναι, ακόμα και φέτος, αν δεν μειώσουμε τα έξοδα τουλάχιστον 1,5 εκατομμύριο, θα είμαστε σε κρίσιμο σημείο του χρόνου. Δεν μπορούμε να δίνουμε 6,5 εκατομμύρια και να εισπράττουμε 4 ή 3,5. Οπωσδήποτε φέτος πρέπει να κατέβουμε στα 5 τα έξοδα. Όσο για τα άλλα, εκεί είναι ο στόχος, εκεί πηγαίνουμε. Δηλαδή η Σουηδία είναι πάρα πολύ μπροστά. Ναι. Γίνονται αυτά που λέτε, ακόμα και οι σταθμοί εξαιρώσει είναι μέσα στην πόλη. Ναι. Είναι τόσο προηγούμενα τα συστήματα. Αλλά σιγά σιγά θα πάμε και εμείς εκεί. Διότι σας είπα ότι η Ελλάδα καθυστερεί, αλλά δεν μπορεί να καθυστερεί συνέχεια. Ναι. Κάποτε θα πάει μπροστά. Το τεχνικό θέμα, μήπως για το τεχνικό θέμα μόνο, για το κριτήριο της απόστασης που βάλατε ή του όγκου των απορριμμάτων. Ποια θα είναι τα κριτήρια μέτρησης, πρακτικά. Κοιτάξτε, το σύστημα, τεχνικά, το σύστημα πρέπει για να το δούμε μαζί. Καταρχήν ξεκινάμε από μια βάση δεδομένων που παρέχεται μέσα από συστήματα, γεωγραφικά συστήματα πληροφοριών. Αυτά λοιπόν, οι αναλύσεις οι οποίες δίνουν όλα αυτά, είναι και ένας από τους παράγοντες στους οποίους αναφέρατε. Βέβαια παίζει και η απόσταση ρόλο. Από πού? Από τον σταθμό μεταφόρτωσης ή από την τελική του... Κατάληξη, την κατάληξη. Διότι αν τυχόν είναι ανακυκλώσιμο το υλικό, αν δηλαδή η ανακύκλωση περάσει σε χώρους που είναι δίπλα κοντά στο χιτά, μιλάμε πλέον για μια βάση που εκεί πέρα θα γίνονται όλα. Άρα λοιπόν, ακτινοτάν το πάμε λοιπόν αυτό, είναι ένας από τους παράγοντες που είπατε. Αλλά κύριος μέρημνα και αυτή τη στιγμή εκείνο που
για μας έχει άμεσο στόχο, και σας λέω άμεσο, είναι να μειώσουμε τον όγκο των απορριμμάτων που στέλνουμε προς τα ΦΥΜ. Διότι δεν έχουμε την πολυτέλεια, είπε η κυρία Βούλη, για το δεύτερο και το τρίτο κύτταρο. Ναι. Αρχικά θέλω απλά να το συνδέσω αυτό. Ξέρετε, καταλαβαίνετε ότι αυτό έχει περιορισμένο, ο χώρος είναι περιορισμένος. Οι δυνατότητες του δηλαδή είναι επίσης περιορισμένες. Έχει δηλαδή μια deadline, μια, ας το πούμε, ημερομηνία λήξης αυτός ο χώρος. Άρα λοιπόν η αγωνία μας αυτή τη στιγμή είναι αυτό που σας είπα. Κρατήστε το σαν πρωταρχικό στόχο. Ναι. Ευχαριστώ. Μακάρι με τον όλο σχεδιασμό το τρίτο κύτταρο να μην ανοίξει. Αντιλαμβάνεστε πώς το λέω. Το έχουμε παρακολουθήσει κάθε χρόνια, όπως έχει και ο κύριος Γερασκής και λοιπά. Καλή μου. Απλά συμπερασματικά, αυτό που κατάλαβα εγώ είναι ότι την Κυριακή θα ενημερωθείτε ή θα καταλήξετε κιόλα. Γιατί βλέπουμε εδώ, με χαρά το βλέπουμε βέβαια, ελλατική διαχείριση οχημάτων, συσσωρευτών, έτσι, έχουμε προβλήματα. Θα καταλήξετε την Κυριακή ή θα είναι ενημέρωση. Μια απάντηση σε αυτό και επειδή έχουμε εδώ τον αντιδήμαρχο της καθαριότητας του περιβάλλοντος, σας μεταφέρω παράπονο. Ναι, ένα ερώτημα πέριξ της πόλης, με την πλημμύρα που έγινε και γίνεται συχνά το χειμώνα, έχουν έρθει πολλά φερτά σε αγροτικούς δρόμους και έχουν εφράξει. Αυτά θα τα καθαρίσετε τώρα το καλοκαίρι, γιατί αν δεν καθαριστούν, δεν φύγουν, είναι βουναλάκια σε όλους τους δρόμους, το χειμώνα θα έχουν μια δυσκολία. Και μια την ερώτηση τελευταία είναι αν έχετε αξιοποιήσει ή έχετε ενημερωθεί για τη μελέτη Μπούρκα, παιδιά, πώς λεγόταν. Μια εταιρεία που, ναι, που δείχνει τη μετεξέλιξη του χιτά και έχει κάποια στοιχεία και είναι πληρωμένη και αδράμελα δηλαδή, από το Δήμο Ρακτιδόν. Επιδοτούμε και κάνω το σύνδεσμο. Επιδοτούμε. Ακόμα καλύτερα. Όσον αφορά για την Κυριακή, στο πρώτο ερώτημα και μετά. Ναι, ναι, ναι. Πατάμε... Και θα πρέπει να σας έκρισε μετά, για να μας πείτε πού καταλήξατε. Έχουμε καταλήξει. Να γίνει ξεκάθαρο. Είναι ξεκάθαρο. Εμείς την Κυριακή, αυτό το οποίο κάνουμε είναι, έρχονται τα τεχνικά συστήματα, τα οποία είπαμε έχουν την τεχνογνωσία, και αυτό που κάνουμε εμείς είναι, ζητάμε τον τρόπο με τον οποίο θα ολοκληρώσουμε όλο αυτό το σχεδιασμό των πολιτικών. Εμείς ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Θα μας πούνε πώς θα πάμε. Και θα μας πούνε. Και οικονομικά. Βέβαια. Κυρίως οικονομικά. Μελέτη κόστους και ωφέλους. Μελέτη εγκατάστασης. Μελέτη διαχείρισης. Μελέτη οικονομοτεχνική. Μια πλήρης οικονομοτεχνική μελέτη. Δεν την έχουμε την τεχνογνωσία. Θα ήταν αφελέστατα να σας πω ότι έχουμε την τεχνογνωσία και πάμε από μόνοι μας. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς θέλουμε να πάμε εκεί. Τώρα το πώς, τα συστήματα είναι αυτά τα οποία γνωρίζουν και θα μας πούν. Θα καταλήξετε την Κυριακή δηλαδή. Θα έχουμε καταλήξει. Εκείνοι θα μας πούν. Εμείς έχουμε καταλήξει, εμείς ξέρουμε που θέλουμε να πάμε. Από εκεί και πέρα πώς θα πάμε. Και εκεί είναι, Γιάννη, στο ερώτημα η απάντηση για το πώς θα δημιουργηθεί η επιχείρηση που λέμε. Θα το δούμε. Την Κυριακή θα καταλήξουμε. Την Κυριακή θα δούμε πράγματα, βέβαια. Θα δούμε σε μια πρώτη φάση. Άρα θα έχουμε μέλλον. Θα είναι αυτό που λέει είναι ωραίο σαν ιδέα, αλλά δεν έχει χρονοδιάγραμμα. Δεν έχει φάσεις υλοποίησης. Αυτό είναι το ρεαλιστικό. Γιατί η φιλοσοφία είναι ωραία. Και το οικονομικό, δηλαδή, ο Δήμος, ας πούμε, στον προϋπολογισμό του, τι έχει προϋπολογίσει για φέτος να δώσει για όλο αυτό. Γιατί μας είπατε ότι έχουμε καταλήξει. Αλλά αν τα συστήματα βγουν ότι κοστίζουν 25 εκατομμύρια αυτή την παραγωγή. Είναι απαγορευτικό. Ο σχεδιασμό και βάλε. Ο σχεδιασμό που γίνεται δεν είναι μόνο για φέτος. Ο σχεδιασμό είναι σε βάρος. Θητείας. Άρα έτσι. Πολιτικά έχετε καταλήξει. Πολιτικά έχουμε καταλήξει. Άρα, πρακτικά την αρχή... όμως νομίζω ότι θα πάρετε αποφάσεις αφού ενημερωθείτε από εσά. Βέβαια, είναι λογικό. Έτσι. Αυτό σας ρώτησα. Λογικό. Δεν έγινα εγώ κατανοητή. Εμείς ξέρουμε πολιτικά που θα πάμε. Ο τρόπος με τον οποίο θα πάμε θα μας το πούνε τα συστήματα και εκεί θα αποφασίσουμε. Θα έχουμε πολλές συνεντεύξεις ακόμα. Καλό είναι, Γιάννη, να μην μένουμε στις συνεντεύξεις και να προχωράμε. Αυτό είναι το ιδανικό, αλλά λέμε. Όπως αντιλαμβάνεσαι και για εσάς, πρέπει να ενημερωθείτε τόσο εσείς όσο και οι συνδημότες μας. Για το τι πάμε να κάνουμε και το πώς πάμε να κάνουμε. Σε ερώτηση συνάδελφου δημοσιογράφου προχθές όσον αφορά για την ημερίδα, με ρώτησε αν είναι ανοιχτές οι πόρτες της συνάντησης εργασίας. Είναι δεδομένο ότι είναι ανοιχτέ οι πόρτε. Εμεί δεν κλείσαμε. Εδώ η πόρτα του Δημάρχου είναι ανοιχτή όλη την ημέρα. Όχι η συνάντηση εργασία. Έτσι είναι. Αυτό έλειπε. Αυτό έλειπε. Εμεί εδώ είμαστε για να υπηρετούμε τον πολίτη, τον δημότη. Δεν είμαστε ούτε για να χαράσουμε πολιτική υψηλού επίπεδου, ούτε για να κάνουμε. Είδαμε και την πολιτική υψηλού επίπεδου. Τη βλέπουμε και τη ζούμε. Εμεί είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τον δημότη. Το αγαπάμε, μα αρέσει και αυτό θέλουμε να κάνουμε. Για να το κάνουμε.